Κώστα. Γιώργο, ο στρατός έπιασε από χθες δουλειά στο να μαζεύει νεκρά ζώα σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Συμμετέχουν 40 άτομα, κυρίως στην περιοχή του Παλαμά. Φοράνε ειδικές στολές, τις βλέπουμε, για να μην μολυνθούν. Μεταφέρουν τα ζώα με μηχανήματα και φορτηγά της περιφέρειας όπου τους υποδεικνύουν οι τοπικές αρχές. Και στη συνέχεια οι φαντάροι, βέβαια, απολυμμένονται από τον ειδικό λόχο πυρηνικού βιοχημικού πολέμου που έχει αναπτυχθεί σε 5 στρατόπεδα της Θεσσαλίας. Να σου πω ότι συνολικά περίπου 450 άτομα των ενόπλων δυνάμεων βοηθούν αυτές τις μέρες στις πληγές περιοχές. Μεταξύ των οποίων και 80 πολιτικοί μηχανικοί που ελέγχουν τη στατικότητα των κτηρίων, αλλά και υγειονομικά και κτηνιατρικά κλιμάκια που ελέγχουν 2 φορές την εβδομάδα την καταλληλότητα του νερού.